Τώρα υπάρχει ένα μπερδέμα με τις Β, K19. Η ομάδα μου είναι K19. Ναι. Ωραία. Οπότε τα παιδιά βρίσκονται στο προθάλαμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αποδεικνύεται, όπως είπατε και εσείς, ότι πολλά από αυτά τα παιδιά μπαίνουν έτσι στην πρώτη ομάδα, με τρανό παράδειγμα τον Τζόλι, είτε συμμετέχουν σε άλλους συλλόγους, είτε στη Super League είτε στο εξωτερικό. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι περήφανος όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Από την ομάδα και τα παιδιά που είδαμε τώρα, υπάρχει πιθανότητα κάποια να στελεχώσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ Β που θα συμμετέχει στην Super League 2? Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα, εξαρτάται και από τον προπονητή, τον Πάπλο του Γκαρσία. Τον είδαμε στην κερκίδα που σημείωνε. Όπου νομίζω ότι αυτός είναι σε συνεννόηση και με την δική μου ομάδα, να δούμε ποια παιδιά, και μακάρι να είναι όσοι παίκτες γίνεται περισσότερο, αν όχι φέτος από του χρόνου, να βρίσκονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ Β πλέον, στη Super League 2. Με την ευκαιρία που σας έχουμε τώρα, γιατί σπάνια έρχεστε στα μέρη μας, πώς βλέπετε το ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά τα νεαρά παιδιά που ξεκινάνε από ακαδημίες και μετά τι μέλλον έχουν στις πιο επάνω κατηγορίες? Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει η πληθώρα ταλέντων. Είτε αυτό βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα είτε σε όλη την Ελλάδα. Απλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε όλοι όποιοι βρισκόμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στο πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτά τα παιδιά. Στο πότε, γιατί δεν μπορούν, αν είναι πολύ νωρίς, σίγουρα κάποια παιδιά θα καούν, αλλά και στο πώς, με την βοήθεια και των μεγαλύτερων σε ηλικία και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών. Οπότε είναι πολλά πράγματα, πολλούς παραμέτρους που πρέπει να κοιτάμε εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτά τα πόστα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε. Μείνατε ευχαριστημένο σήμερα από την απόδοση της ομάδας, εκτός από το 7-0 που... Το σκορ πολλές φορές δεν μετράει. Τα παιδιά βγάλαν πολλά τακτικά στοιχεία τα οποία έχουμε δουλέψει. Κάποια δεν βγήκαν έτσι όπως θέλαμε, αλλά σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε για να τα φέρουμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε. Και μια που σας έχουμε εδώ πέρα, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση. Πείτε μας, σίγουρα θέλετε να προκριθεί? Εννοείται. Εννοείται και εύχομαι και ελπίζω ότι η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, θα περάσει την επόμενη φάση. Και το σημαντικό είναι ότι το να βρίσκεται η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις βοηθάει και στο πρεστίζι του κλαμπ, αλλά και στο πρεστίζι των παιχτών.